Σήμερα φιλοξενούμαστε από το γυμναστήριο των μαχητών Καβάλας και έχουμε μαζί τους τον αρχηγό τους, τον Βασιλικό Πάρη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το άθλημα και όχι μόνο. Μας έχει δώσει την ευκαιρία να σε εκμεταλλευτούμε. Γιατί θέλουμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το άθλημά σας. Έχουμε κάνει ήδη παλαιότερα μία συνάντηση με τους υπόλοιπους μαχητές, Ελευθερούπολης, Περάμου κτλ. Φημίζεται ο όνομός μας έτσι αλλιώς. Είμαστε νομίζω έτσι από τους πρώτους έτσι στην Ελλάδα. Και θέλαμε να ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο των μαχητών μαζί σας, δίνοντας στον κόσμο μετά το μεγάλο του ενδιαφέρον κάποιες περαιτέρω λεπτομέρειες όσον αφορά το άθλημα αυτό. Και επειδή μάθαμε και ξέρουμε άλλωστε για το ποιόν σου ότι έχεις περάσει από πολλά στάδια του αθλήματος. Ναι. Όλη την εξέλιξη με λίγα λόγια. Ακριβώς, πιστεύω ότι είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας δείξεις και εμάς αυτά τα στάδια εν ολίγης και να γνωρίσουμε. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Υπόσχεση του μπαμπά, αν το πάρεις με 10 το διοικητικό στην τετάρτη δημοτικό, θα σε γράψει το καράτε. Τότε καράτε. Δεν υπήρχε kickbox. Φυσικά στο Σίμον του Ζαχόπουλο, το μοναδικό μας δάσκαλο που είχε χρόνια στην πόλη μας,
Και έτσι το καλοκαίρι που τέλειωσα την τετάρτη τάξη, 10 ετών, γράφτηκα στο καράτε. Και από τότε δεν σταμάτησα ποτέ. Η πρώτη σου εντύπωση σαν παιδί που πήγε και συμμετείχε για πρώτη φορά στο μάθημα, τη θυμάσαι? Η αλήθεια είναι ότι επειδή λίγο πριν από μένα ο πατέρας μου είχε ασχοληθεί, κάνα χρόνο περίπου, ερχόταν σπίτι και μου δείχνει κάποια πραγματάκια. Κάποια χτυπήματα, κάποιες άμυνες τότε. Και όταν πήγα, ψηλό ήξερα δύο πραγματάκια, τρία. Και τότε μάλιστα ήμασταν πάρα πολύ λίγα τα μικρά παιδιά. Ήταν συνήθως πιο μεγάλη. Για να πω, ναι, για... δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε, ναι, το 77 ήταν αυτό. 1977. Καράτε τότε, 4-5 πιτσιρίκια. Και ήμουν σίγουρα από τα πρώτα. Δηλαδή, ήμουν πρώτο, δεύτερο, τρίτο παιδάκι μικρό που είχε γραφεί στη σχολή. Και κατόπιν ξεκίνησε ο μεγάλος δρόμος. Κατόπιν είναι ότι η αγάπη δημιουργήθηκε αμέσως μεταξύ μας. Ήταν ακαριέως. Ούτε συζήτηση. Άρα, έσπασα το χέρι μου, έκανα εγχειρήσεις. Με γύψο πήγαινα στο γυμναστήριο. Στην κλινική, θυμάμαι, έκανα μια διαχειρίσεις. Μόλις άρχισα να περπατώ, σηκώθηκα για να κάνω τα λεγόμενα κάτας, λέγαμε τότε, ήταν μια σειρά τεχνικών που μαθαίναμε ανάλογα με τη ζωή μας, για να μην τα ξεχάσουμε μέχρι να πάω στο γυμναστήριο. Και από ότι πρόσφατα σχετικά, μετά από πολλά 15 χρόνια, συνάντησε μια καθηγήτρια που είχα στα αγγλικά. Και μου λέει στο φροντιστήριό μου, και μου λέει: εσύ ο Βασιλικός, σε θυμάμαι καλά πάλι μου. Ερχόταν 6,5 ώρα, δεν είχαμε τελειώσει το μάθημα. Εσύ έπαιρνε την ψάντα σου και λέει: συγγνώμη, αλλά έχω προπόνηση. Που σημαίνει ότι κατευθείαν με τράβηξε τόσο πολύ αυτό. Κάποια στιγμή, πολύ γρήγορα, όμω, στην πρώτη επαφή με αγώνε, σε 2014-15 ετών, θυμάμαι τον δάσκαλό μου τον Ζαχόπουλο, ότι γινόσαμε από την Αθήνα από αγώνε και μου είπε: εσύ θα γίνει μεγάλο φάιτερ. Ούτε φανταζόμουν βέβαια που θα φτάναμε τελικά. Ο Πάρης Βασιλικός, μετά από μια ένδοξη πορεία στο χώρο του kickboxing, κατέκτησε παγκόσμια, ευρωπαϊκά και ελληνικά πρωταθλήματα και αγωνίστηκε με πολύ μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας εμβέλειας. Ένας από αυτούς τους αγώνες, ίσως και ο σημαντικότερος, ήταν αυτός που βρέθηκε αντιμέτωπο στο ring με τον παγκόσμιας φήμης αθλητή της K1, Ernesto Hoost. Ήτανε σίγουρα μια πολύ δυνατή μάχη, και εμείς θα διαλέξαμε μερικά από τα σημαντικότερα στιγμιότυπα.
οι δάσκαλοι πάντα, πιστεύω και εσύ πλέον από τη θέση του δασκάλου, βλέπουν, προνοούν και μπορούν να δώσουν το σωστό δρόμο και την κατεύθυνση στα παιδιά. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και μάλιστα θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, την οποία την προηγούμενη φορά το αναφέραμε ως θέμα, ότι οι πολεμικές τέχνες γενικότερα δεν είναι ότι προσφέρουν στα παιδιά, ας αναφερθούμε σε αυτά αρχικά, δεν είναι ότι απλά προσφέρουν το ένασμα για να έχουν μια σωματική υγεία, ευληγησία και εφορία. Το θέμα είναι πολύ βαθύτερο. Οπωσδήποτε. Και ότι καλλιεργείται στην κυριολεξία ο χαρακτήρας. 100%. Γιατί έρχονται πάρα πολλοί γονείς εδώ και με ρωτάνε για τα παιδιά τους και τους έχω πει, επειδή τα παιδάκια εγώ, ας πούμε, έχουμε 5,5-6 ετών, όχι πιο μικρά. Γιατί πια δεν θέλω να πάρουμε ούτε σαν παιδότοπο ένα γυμναστήριο τέτοιο, ούτε απλά να τρέχουμε να κάνουμε μια κουλουτούμπα και φύγε και πλήρωσε μας το μήνα. Αυτό είναι απαράδεκτο, δεν το θεωρώ. Και επειδή ακριβώς είναι λίγο ιδιαίτερο το δικό μας το άθλημα, κάνει κινήσεις που ο άνθρωπος δεν τα κάνει. Μπάλα έχουμε παίξει όλοι. Μπάσκετ στο σχολείο μας όλοι παίξαμε όλοι. Ένα παιδί που θα ασχοληθεί με αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο σαν κινήσεις. Οπότε πρέπει να έχεις με το παιδί μια σχέση και μια επαφή και να συνονοείσαι. Γι' αυτό και κάποια ηλικία απαιτείται. Πέρα από αυτό, τους έχω πει όλους ότι ένα παιδί στην ηλικία 6, 7, 8, 9, 10 χρονών, σε εισαγωγικά λέω ότι το τελευταίο που θα μάθει εδώ πέρα μέσα, αν θα μείνει, θα είναι το kickbox. Θα μάθει την πειθαρχία του, θα μάθει το σεβασμό του, τη συνεργασία, θα γυμναστεί το κορμάκι του οπωσδήποτε, θέλοντας και εμείς. Γιατί υπάρχουν και παιδάκια που δεν έχουν τόσο ικανότητα πια στο άθλημα. Θέλει και ιδιαίτερες απαιτήσεις. Το να σηκώσω ένα πόδι ψηλά να το κλωτσίσω δεν είναι απαραίτητα εύκολο σε όλους. Και πολύ περισσότερο γιατί εξαρτάται και από το κατασκευή σώματος. Αλλά η πειθαρχία, το ότι θα πέσω, θα κάνω 10 κιλιακούς, θα κάνω καθισματάκια, τριξηματάκι, θα γίνω να δραστηριοποιείται το σώμα μου και να αρχίζω αυτό που λέω και τώρα και στους μεγάλους πολύ έντονα, να μπορώ να κουμαντάρω το σώμα μου, να στέλνω το χέρι μου και το πόδι μου εκεί που θέλω, όταν θέλω, αυτό που λέω εγώ, να μ' ακούει το σώμα μου, είναι το πρώτο και το βασικότερο κέρδος σε οποιοδήποτε παιδί θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα αυτό. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, οι μαχητές Καβάλας μαζί με το Πάρι Βασιλικό διοργάνωσαν επίδειξη στην παραλία της Καβάλας. Αποσπάσματα αυτής σήμερα σας προβάλλουμε στις αποδράσεις. Και φυσικά θα ξεκινήσουμε το μεγάλο μας αφιέρωμα σε αυτήν ακριβώς τη διοργάνωση με τους πρωταθλητές. Τους πρωταθλητές της καρδιάς μας. Τα παιδιά. Απολαύστε τα! Thank you.
δύο προβληματισμούς γονέων. Mm. Έναν ο οποίος αιωρείται σαν φήμη από παλαιότερα χρόνια και ένας νεότερος. Ο παλαιότερος ήτανε, και θα μας πεις εσύ νέα ή όχι, σαν ειδικός, ότι όσα παιδιά συνήθως ασχολούνται με καράτε, kickboxing κτλ. Δεν μπορούν να αναπτυχθούν σωστά στο ύψος. Ισχύει? Απολύτως λάθος, 100%. Αν για κάποιο άθλημα έχει αυτό... επιρροή στο ύψος. Ιδιαίτερα, που και σε αυτό δεν είμαι ακόμα σίγουρος, είναι ασφαλό. Που λογικά αυτή η πίεση που μεταβαίνει και γενικώς τα παιδιά, και όχι ασφαλόν αποκλειστικά και μόνο, γενικά παιδιά κάτω από 15 χρονών, 14, εγώ και πιστεύω ότι οι περισσότεροι που ασχολούνται έτσι με τον αθλητισμό, δεν τα αφήνουν να ασχοληθούν με βάρη. Οι κοντοί είναι οι πλεονεκτούν στο άθλημα. Όχι τι μήνα κοντοί επειδή ασχοληθήκαν γι' αυτό. Σε αυτό πλεονεκτούν. Από εκεί πέρα σίγουρα τα βάρη. Το παιδί και τους μύες που θα αναπτυχθούν πιθανόν να τους περιορίζει. Το άθλημά μας σε καμιά περίπτωση, 100%. Και το δεύτερο, νομίζουν ότι ναι μεν μπορεί να καλλιεργήσουν την πειθαρχία τους, αλλά μπορεί συγχρόνως να καλλιεργήσουν τη βιαιότητά τους. Ισχύει κάτι τέτοιο, πιστεύεις? Επίσης, όχι. Είναι πολλοί γονείς, το παιδί μου είναι ζωηρό, και φοβάμαι να το φέρω γιατί αφού τσακώνεται στο σχολείο ή κάνει κάτι, θα γίνει πιο βούρς, αρχίζει μετά και θα έχει μια αυτοπεποίθηση διαφορετική και όλα αυτά. Που και αυτό κατευθείαν το αφοπλίζουμε, τους αφοπλίζουμε και τους εδώ αποκλείουμε σε εισαγωγικά. Με ποιο τρόπο το αποκλείουμε? Για τον λόγο ότι εδώ υπάρχει ένα δέσιμο με τα παιδιά πολύ διαφορετικό. Και πιστεύω ότι το δέσιμο που υπάρχει στα παιδιά με τον προπονητή τους, τέτοιου είδους αθλήματος, είναι kickbox, πυγμαχία, καράτε, πιο προσωπικό και δυναμικό. Ίσως είναι περισσότερο από ότι με οποιοδήποτε ανθρωπαιδιά ή ομαδικά αθλήματα. Το δέσμο παιδί είναι διαφορετικό. Ο δάσκαλος είναι ο πρώτος που μιλάει. Ό,τι πει ο δάσκαλος. Αυτή η οικειότητα, εφόσον είναι στο χέρι του δασκάλου και στην ικανότητά του να την εκμεταλλευτεί, αυτή την επιρροή κατευθείαν μειώνονται κατά πολύ τα προβλήματα. Δηλαδή, εγώ μιλάω με όλους τους δασκάλους και τους διευθυντές των σχολείων. Όποιο παιδάκι ακούσω ότι κάνει στο σχολείο, το μάγκα, εγώ κάνω kickbox και πειράζει παιδιά κτλ. Και είμαι υποκριτικός, ο δάσκαλος με παίρνει τηλέφωνο κατευθείαν. Και κάηκε. Αυτό φτάνει. Ναι, πίστεψέ με, αυτό φτάνει. Και όσο γίνεται, περνάει πια ότι εσύ είσαι ικανός, δεν το κάνουμε να βοηθήσουμε σε μια δύσκολη στιγμή τον εαυτό μας, την αδερφή μας και τον φίλο μας σε μια ανάγκη. Γιατί έχω μια αυτοπεποίθηση να μπω μπροστά σε ένα κίνδυνο, σε κάτι αυτό. Όχι να επιδεικνύω ικανότητες. Σας ξύλωσα τα αυτιά, τους λέω κι εγώ έτσι η επιλέξη. Καήκατε κακομοίδες. Όσο ανεβαίνει η ζώνη, φυσικά ανεβαίνω λίγο τα χτυπηματάκια που είναι λίγο διαφορετικά. Πρέπει να θυμίζουμε την πυγμαχία και χτυπήματα. Τρία για το ένα χέρι και τρία για το άλλο. Δεν έχει τόσο μεγάλη ποικιλία χτυπημάτων. Οι σχεδιασμοί αλλάζουν και σίγουρα όσο ανεβαίνουν οι ζώνες, η ταχύτητα, η ευστοχία και η ποικιλία των σχεδιασμών. Δεν θα δούμε τρελά πράγματα σίγουρα. Εκεί μη πάμε να δω. 1, 2, 3. Ένα. Έτσι να ακούω. Δεν τρόμαξαν ακόμα κανείς. Τρία. Τρία. Άσο λόγου στριχτή. Άσο λόγου με το ένα αλλαγή στριχτή μετά το. Ένα. Έτσι πάμε. Λόγου το ένα αλλαγή το άλλο. Πουσταμαρί. Έτσι. Τρία. Έτσι, μπράβο. Μια ακόμα. Τρία. Ένα, δύο, δύο, τρία. Low to feet, baby. Ένα, δύο, δύο, τρία. Low to feet. Ένα. Low to feet. Τρία. Όπως και ακριβώς το αντίθετο, που έρχονται γονείς γιατί το παιδί μου, δάσκαλε, φοβάται και τη σκιά του. Στο σχολείο, στο παιδί το μαλώνουν, το σμπόχνουν, το χτυπάνε, το κάνουν, δεν μιλάει, πάει στη γωνιά και όλα αυτά. Με έχει τύχει παιδάκι τέτοιο, ήρθε ο μπαμπάς του, μετά από 1-2 χρόνια μου λέει: δάσκαλε, δεν πιστεύω ότι είναι ο γιος μου αυτός, ο οποίος έχει κατεβεί σε αγώνες, τώρα είναι 14 χρονών. Αυτά που σου λέω γίνονται στα 10, στα 11. Και πλέον το πειράξαν στο σχολείο και σηκώθηκε πάνω και ζήτησε τον λόγο με τρόπο τέτοιο που ο άλλος γύρισε και είπε: συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Αυτό, όχι βιαιότητα, αυτό το παιδί που φοβόταν για τη σκιά του. Ήδη στην προετοιμασία αυτό τραυματιστήκαν λίγο στο γυμναστήριο. Είναι αυτό που λέγαμε οι τεχνικές με γόνατα και αγκώνες και προσπαθούν να το βγάλουν τώρα ένα στον άλλον. Κάτι ξεφεύγει καμιά φορά.
και δυστυχώς είδες μην είσαι το πρόβλημα το μεγάλο. Πάμε να δω. Καβάλα ιδίως, που ξαναλέμε πάλι ότι είναι μια πόλη που το γνωρίζει το άθλημα πάρα πολύ καλά. Έτσι, γι' αυτό και θεωρείται και Μητρόπολη. Γιατί έχει βγάλει πρωταθλητές, είχε μια ιστορία από παλιά. Ο δάσκαλος μας ήταν ο πρώτος που στην Ελλάδα έφερε το kickbox. Και... οπότε ο κόσμος το γνωρίζει, ξέρει τι είναι αυτό το άθλημα. Άνθρωποι που είχαν ασχοληθεί και με άλλα αθλήματα παλιά. Μα από ποδοσφαιριστές θέλεις, μα μπάσκετ, μα κολύμπι, μα οτιδήποτε. Και θέλω πλέον σε αυτή την ηλικία μια δραστηριότητα που θα εκτονωθούν. Θα δουλέψουν, θα γυμναστούν, όλα αυτά. Εμείς λέγαμε ανέκαθεν ότι ένας αθλητής του kickbox, γιατί καλός ή κακός, είτε έρθει χομπίστας, όπως σου λέω εγώ, τα παιδιά που δεν ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό, είτε κάνει αγώνες, κάνει kickbox. Κάνει το ίδιο άθλημα, κάνει την ίδια προπόνηση. Αλλάζει η λεπτομέρεια λίγο στην προπόνηση, η ένταση της προπόνησης, η διάρκεια της, το πόσο συχνά θα κάνει προπόνηση, αυτά αλλάζουν. Μαθαίνει kickbox και ένας και ο άλλος. Οπότε. Λέγοντας και πιστεύοντας εμείς ότι είναι δεκαθλητής ένας καλός αθλητής του kickbox, γιατί το άθλημά μας αυτό τι θέλει, αντοχή, φυσική κατάσταση, έκρηξη, ταχύτητα, αντίληψη, ελαστικότητα. Τι δεν θέλει για να τα αποκριθεί σωστά. Άρα κάνοντας μια προπόνηση, όλα αυτά τα ξυπνάς, όλα αυτά τα ενεργοποιείς. Λίγο πολύ για τον καθένα δεν έχει σημασία. Άλλο το αγωνιστικό και άλλο το χομπίστικο, που μπορεί να το κάνουν όλοι, όποιος θέλει. Έχω μαθητές 45 χρόνια, 48, 50 και παραπάνω σε μένα στην πλευρά δεν είναι, 53, 54. Έχω παιδιά, έχω μαθητές έτσι. Φυτρώνεις μαζί με άλλον και με άλλους μαζί, με ένα κοινό σκοπό. Ξέρουν ότι κάνοντας kickbox οπωσδήποτε φυσική κατάσταση θα δουλέψει. Η προπόνηση έχει πάντα ασκήσεις γυμναστική μέσα, οπότε ενδυνάμωση κοιλιακών, μυρών, χεριών, τρόμου, τα πάντα. Ξεδίνω 100% να ξεκινήσω από μεγάλους έως και μεγάλες κυρίες συσσαγωγικά που έχουν και το παιδάκι της σπίτι και λένε δάσκαλε θα έρθω να ξεδώσω. Το να κάνει αυτή την ένταση που βγαίνει από μέσα, που καθαρίζει το μυαλό σου γιατί αφοσιώνεις εδώ, ξεχνάς όλα τα προβλήματα, ό,τι υπάρχει εκτός. Έχεις ένα σάκο μπροστά σου, γιατί κάτι να ξεπάσεις εκεί παρά μεταξύ σας, ας πούμε. Έτσι. Ναι, είναι καλύτερο. Είναι και αυτό είναι πολύ ωραίο, πραγματικά. Φεύγεις έτσι, μπορεί να είναι το σώμα κουρασμένο, αλλά από μέσα έχεις ξεκουραστεί, έχεις αδειάσει το μυαλό σου, τα πάντα. Και ειδικά για μια μέρα σαν τη σημερινή, ιδιαίτερα βροχερή και σκοτεινή, και αφού δεν έχουμε αποδράσεις στο βουνό ή στη θάλασσα, πιστεύω ότι μια καλή προπόνηση kickboxing είναι ό,τι πρέπει. Και μάλιστα να μην ξεχάσω ότι πλέον, πάρη μου, δεν δίνεις δυνατότητα μόνο στους καβαλιώτες να έρθουν στο χώρο σου να γυμναστούν, αλλά έχεις κάνει και ένα νέο χώρο στη Χρυσούπολη, όπου ανοίγεις τις πόρτες σου ή μάλλον τις έχεις ανοίξει ήδη εδώ και μερικές μέρες. Ακριβώς. Και δέχεσαι τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το άθλημα του kickboxing. Έτσι ακριβώς. Η Χρυσούπολη περνάνε τουλάχιστον 20 χρόνια, 25 πριν, που υπήρχε άνθρωπος έτσι, της σχολής μας, του Ζαχόπουλου, και έκανε καράτε και ίσα-ίσα λίγο την πρώτη μορφή του kickbox. Που σε παρέτηση έχει μεγάλη εξέλιξη από τότε μέχρι σήμερα. Αλλά στη γειτονή του μορφή που είναι εδώ και 15-20 χρόνια δεν υπήρχε ποτέ κάποιος στη Χρυσούπολη. Γενικά σε όλη εκείνο το δήμο την περιοχή. Πολλά χρόνια διάφορα παιδιά αποχώρησαν από τη Χρυσούπολη, αλλά και αυτή η απόσταση είναι μεγάλη και τώρα με τα έξοδα με βενζίνες και όλα αυτά είναι σίγουρα δυσκολότερα. Και είπαν να τους διευκολύνω και αντί να έρχονται αυτοί, πήγαμε εμείς εκεί.
Και πραγματικά έχει μία εβδομάδα μόλις που ξεκίνησε το γυμναστήριο στο περιμετρικό της Χρυσούπολης. Το ενδιαφέρον αστραπιά είναι μεγάλο. Οπότε τώρα, τι έμεινε πάλι μου. Εγώ ετοιμάσου, και εσύ. Ετοιμάσου. Να πάω ετοιμαστώ μάλλον, ε. Βεβαίως. Ήρθε η ώρα, η πολυπόθητη ώρα που θα δοκιμάσω κι εγώ το άθλημα. Και μπορεί να βγάλεις νοκάουτ και έναν παλιό προδατικό σου. Για φαντάσου να παίξει και αυτό. Για φαντάσου. Για φαντάσου. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. With the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times, it happens too fast. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. With the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You change your passion for glory. Don't lose the grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye on the tiger. It's the cream of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last lone survivor starts to spring in the night. Λοιπόν, δίκη μου, τελειώσαμε ένα σταματάκι μικρό που στην πραγματικότητα γίνεται με πιο πολλές ασκήσεις, λίγο περισσότερη ένταση, περισσότερη διάρκεια και ένα πλήρες ζέσταμα για να ξεκινήσει ένα σωστότερο να κάνει προπόνηση. Είτε είναι γνώστης, είτε είναι. Δεν έχει καμία ζωή, χάρη στο τελώς, ή ξέρει κανένα δημοσίευση. Λίγο πολύ την κάνουμε όλοι, μέχρι που σιγά σιγά αρχίζουμε και επικοινωνούμε περισσότερο τη σημασία της κάθε άσκησης, που είναι σαν σε γενικό πλαίσιο ζέσταμα, αλλά και πιο ειδικά για αυτό το συγκεκριμένο άθλημα. Και εκεί πλέον δίνουμε περισσότερο προσοχή και βγάζουμε μεγαλύτερη ένταση. Το επόμενο βήμα είναι να κάτσουμε και να σταθούμε στον καθρέφτη. Και λέμε στον καθρέφτη γιατί το άθλημά μας είναι μαχητικό, με έναν αντίπαλο. Άρα πρέπει να έχω ένα είδωλο, έναν στόχο απέναντί μου για να μπορώ να μάθω τα χτυπήματά μου. Έτσι. Αλλά ο καθρέφτης παίζει και άλλο ρόλο, πολύ πιο σημαντικό. Βλέπω το σώμα μου, βλέπω τις κινήσεις που κάνω, γιατί ακόμα δεν ξέρω πού πάει το χέρι μου, πού πάει το πόδι μου. Και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ. Και πηγαίνοντας στον καθρέφτη, το πρώτο που ρωτάμε φυσικά, ποιο χέρι μας είναι καλό. Αριστερό. Είσαι αριστερή, είσαι ανάποδη, μπράβο. Οποιο... δύσκολο. Μπράβο, ωραία. Και πολύ καλή για αυτούς που είναι αριστεροχείρες. Γιατί αυτοί πάντα αντιμετωπίζουν όσο με τον πλήστο 99%
δεξιόχειρες, ενώ εκείνη πολύ σπάνια αριστερόχειρα. Σε μια τακτική ενός παιχνιδιού παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και γενικά οποιοδήποτε fighter στη θέση μάχης, την guard, εξού και bodyguard, σωματοφύλακας, τη θέση φύλαξης, έχει το καλό χέρι και πόδι πίσω. Πίσω. Το καλό το έχει πίσω. Μπράβο. Μπράβο. Ωραία. Το άνοιγμά μου είναι αυτό. Έχει δύο διαστάσεις, και πίσω και πλάγια, έτσι ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή ισορροπία σε οποιαδήποτε αντίσταση αριστερά-δεξιά. Εδώ ένα αντιθέσει, έχω μια αντίσταση στον προσπίσω. Στα αριστερά-δεξιά όμως δεν έχω βάση να με στηρίξει. Άρα ένα διαγώνιο πάτημα είναι μάλλον ότι καλύτερο. Μπράβο. Μου κλείνει λίγο το άνοιγμα όλο, το κλείνει μια ιδέα. Μπράβο. Καλά το γύρισε μπροστά το πόδι σου όπως και εγώ. Πολύ καλά. Και έχω μοιράσει το βάζο μου 50-50 στα δυο μου πόδια. Ναι. Ούτε στο ένα πολύ, ούτε στο άλλο πολύ και ποτέ τεντωμένα. Τα θέλω ελαττήρια. Αμορτεσέρ τα πόδια μου τα θέλω. Αντίστοιχα τα χέρια μου είναι, θέλω την ίδια θέση μπρος-πίσω όπως και τα πόδια μου. Μπράβο. Και δεν θέλω κανένα από τα χέρια μου να είναι μπροστά στο πρόσωπό μου. Αντιθέτως, θέλω ανοιχτά να βλέπω τον αντίπαλό μου ανάμεσα στα χέρια μου. Μάλιστα. Το στόχο μου τον έχω ανάμεσα στα χέρια μου. Δεν έχω ποτέ από πλάγια. Πολύ ωραία. Και ξεκινάμε την πρώτη απλή κίνηση που είναι το direct. Το δεξί στη διάρκεια περίπτωση. Το δεξί. Ο άσος, το έχουμε δώσει νομεράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6 είναι τα 6 βασικά χτυπήματα ολών. Ας το δείξει χέρι. Και αυτό μας διευκόλυνε πάρα πολύ. Εμείς το ξεκίνησαμε στην Καβάλα εδώ και έχει, σε όλη την Ελλάδα έχει απλωθεί. Ήταν πολύ εύκολο για τον προπονητή να δώσει εντολή μες στον αγώνα. Και να μην λέει δεξί, direct, αριστερό, κροσέ και αυτά και να λέει δώσε 2, δώσε 3. Δώσαμε νομεράκια. Μπράβο. Και εμάς ο άσος μας είναι το προστινό μας χέρι. Στρίβοντας το σώμα, εντώνει το χέρι μου καλά, έτσι μπράβο. Το άλλο παραμένει κοντά να φυλάει το υπόλοιπο κορμί. Ωραία. Πολύ ωραία, στο σαγόνι. Οπ, και επιστροφή πάλι πίσω. Πολύ ωραία. Πρέπει να καταλάβω ότι το χτύπημα δεν δίνεται με τα χέρια. Το χέρι απλά εκτελεί. Το σώμα στρίβει. Αυτό στρίβει και βγάζει το χτύπημα. Το χέρι εκτελεί. Πολύ ωραία. Τέλεια. Πού έκανες kickbox, πες μου. Πάμε. Έτσι. Πολύ ωραία. Πολύ καλά. Και μάλιστα το πιο ευαίσθητο σημείο που είναι το σαγόνι μας, ναι. Γινό που πέφτει το χτύπημα, έχει από τη μια το χέρι το άλλο και από την άλλη τον ώμο του χεριού που χτυπάει, που το καλύπτει και το σφραγίζει στο σαγόνι που είναι ευαίσθητο να μην δεχτεί χτύπημα. Οπ, και πιστεύουμε πίσω. Πολύ ωραία. Χαπ. Μια ακόμα. Χαπ. Το δεξί μας χέρι, το αριστερό μας χέρι, στην υποκειμένη. Το διάρρη μας, το δύο, το δυνατό μας χτύπημα. Το πίσω μας χέρι. Θα στύψει όλο το σώμα με όλο το μυστικό στο πίσω πόδι, το οποίο χαπ, θα βιδώσει. Χωρίς αυτό το βίδωμα, μπράβο, δεν φτάνει με αξιώσεις το πίσω πλευρό εμπρός. Και να βρει στόχο και να κάνει και τη ζημιά που πρέπει. Άρα, εδώ σαν τον άσο μου εδώ και αλλάζουν ρόλους στα χέρια μου. Χαπ, και στίβλα σε 80 μοίρες. Μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, δίνω το δυνατό μου χτύπημα. Πάει το σαγόνι κοντά, πάλι συγκεκριμένα στα δυο μου πόδια. Έχω απόλυτη ισορροπία. Πολύ ωραία, hop και γυρνάω πίσω. Άψογα. Άψογα. Και την πρώτη άσκηση που κάνουμε εδώ πέρα είναι. Σε προχωράω γρήγορα γιατί είσαι πολύ καλή. Σκέτο τον άσο. Σκέτο το διάρρη. Πολύ ωραία. Το στύψιμο να μην παρασύρει και φεύγει το χέρι μου μακριά. Το στόχο μου σημαδεύω. Πολύ ωραία. Και τα ενώνω τα δύο. Άσο δύο. Πολύ ωραία. Το ένα. Έρχεται το άλλο, φεύγει. Συγχρονίζεται στον δρόμο. Ναι, πολύ ωραία. Το πίσω μας πόδι να κοιτάει εμπρός. Άψογα. Μια φορά ακόμα την άσκηση αυτή. Σκέτο άσο. Χαπ. Πολύ ωραία. Σκέτο διάρρη. Χαπ. Ωραία. Ένα-δύο. Χαπ. Χαλαρώνουμε. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Και σε ένα ξεκίνημα, αφού έχουμε δώσει λίγο τα χέρια μας παραπάνω, το κοινάμε στα πόδια. Για να αλλάξει και λίγο η εικόνα, να χαλαρώσουμε και από πάνω. Και πάμε την πιο απλή κροτσιά. Την προστινή μας κροτσιά, πάντα η θέση γκάρτ είναι σταθερή. Εδώ. Μπράβο. Στο πίσω μου πόδι, λυγίζοντας το καλά, hop, βγάζει μια προστινή κροτσιά. Πάλι μέσα από τα χέρια μου η κροτσιά, τον αντίπαλο το βλέπω και σαν να έχω ένα εμπόδιο και το περνάω από πάνω. Μαζεύω εγώ να τον ακροτσίσω, μαζεύω εγώ να τον απατήσω. Παπ! Και κάτω. Πάμε χαλαρά. Ένα. Παπ! Μαζί μου. Αφού πήγαν τα χέρια, πόσο μάλλον τα πόδια που είναι σίγουρα πιο εύκολα. Δύο. Παπ. Για σας. Ωραία. Τρία.
Πάρα πολύ ωραία. Θα το βάλω πάλι στη θέση του το πόδι μου το πίσω, που λίγο παραστήθηκα και έπεσα στην ευθεία, όπου θα έρθω να πατήσω σταθερά. Το μπροστά πόδι που δεν έχει δύναμη, θα του κάνω ένα κόπο για να κλωτσίσει. Ζωηρά και γρήγορα. Θα κάνω hop, μια αλλαγή επιτόπου. Και φέρνω το πόδι μου να έχει περισσότερο δύναμη από ότι να σηκωθεί όπως είναι από εδώ μπροστά. Πάμε να το δω. Ένα. Τέλεια. Και το πλευρό μου που έπρεπε να είναι πάντα μπροστά, τώρα είναι ήδη. Άρα δεν έχω ούτε να στύψω ούτε τίποτα. Το μόνο που έχω να κάνω είναι hop, να αλλάξω τα πόδια μου και να κλωτσίσω. Πάμε. Ένα. Τέλεια. Μια φορά ακόμα. Το πόδι πιο έξω λίγο, έτσι. Όχι τόσο άνοιγμα, όμως είναι πολύ μεγάλο το άνοιγμα. No. Εδώ είναι έτσι. Πάντα να κοιτάει λίγο μπροστά. Λυγισμένο λίγο, πολύ ωραία. Μια ακόμα αλλαγή. Ένα. Αλλαγή για τον μπροστά. Μπράβο. Τέλεια. Χαράζουμε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και το σημαντικότερο μετά να αρχίζουμε να δένουμε τα χέρια μας και τα πόδια μας. Να βγάζουμε συνδυασμούς που είναι χέρια-πόδια μαζί. Όχι χρόνο, σίγουρα στα δόντια. Καλά, μου βγάλεις και την άλλη κλωτσιά, ναι, που είναι υψηλοδύσκολη, αλλά είναι η πιο βασική του kickbox. Γιατί αυτή χρησιμοποιούμε. Τευτεί αυτό από ένα καινούριο αθλητή που από όλα τα άλλα είναι ροή. Ποιο? Ένα-δύο. Το μάθαμε το ένα-δύο. Πάμε μαζί μου. Με πολύ μικρό βήμα, με πολύ μικρό βήμα. Ένα-δύο. Πάμε και μένεις εκεί. Και μένεις εκεί. Ποιο πόδι θα ακολουθήσεις κανονικά? Προσπαθώ να μην πέρασω το πόδι μου ούτε καν στην ευθεία. Να το αφήσω πίσω εκεί που ήταν. Μπράβο. Ναι, τελείως. Οπ, και το βίδωμα. Πάμε κάτω. Ένα-δύο. Ένα-δύο. Ωραία, είναι εκεί. Με χέρι ψηλά. Μπράβο. Ποιο πόδι κλωτσάει? Μπράβο. Πώς? Την αλλαγή που κάναμε πριν. Αλλάζω πόδια. Μπράβο. Παπ, να κλωτσίσω. Έτσι, μπράβο. Πολύ χαλαρά. Εδώ. Ένα-δύο. Οπ, και αλλάζω. Ένα-δύο, τελειώνω τα χέρια μου και μετά ασχολούμαι με τα πόδια. Χαπ, να κλωτσίσω. Πάμε. Έτσι, μπράβο, καλά το βάζω το πόδι σου έξω. Ένα-δύο. Ένα-δύο και μετά αλλαγή επιτόπου. Το άλλο πόδι, το άλλο πόδι, το άλλο πόδι. Εντάξει, πάνω να σου μάθω μάθημα που είναι μια εβδομάδα, ναι. Σε λίγη ώρα. Αλλά είπαμε ότι λίγο το σώμα μας ακούει και μπορούμε. Ένα-δύο, μαζί μου. Ένα-δύο. Αυτό το μπορεί να κουτσίσει. Άρα με την αλλαγή μαζεύω και το χέρι μου πια, δεν έχω λόγο να το έχω εκεί. Οπ. Οπ. Τι έκανα, μπράβο. Αυτό έκανα. Από εδώ όπως ήρθα, οπ, πάτησα έτοιμα στριμμένα για την κλωτσιά μου. Έτσι, μπράβο. Δεν θέλω από εδώ να αλλάξω εκεί και να ξαναφέρω το σώμα μου αντίθετη. Ναι. Κάθε κίνησή μου προεξοφλεί την επόμενη. Μια ακόμα. Μπράβο. Πάμε χαρά. Ένα, δύο. Αλλάζω πόδι. Μπράβο, μπράβο. Συγγνώμη. Όχι, εντάξει. Σε μπερδεύει, κοιτάς και εκεί, με κοιτάς και εδώ και λίγο αυτό σε μπερδεύει σίγουρα. Ένα, δύο. Τα πόδια πρέπει να αλλάξουν κατευθείαν θέση. Χαπ. Τρία. Μπούμ. Αυτό. Από μέσα. Ναι, μια πάνω μία. Στην αλλαγή. Βάσκα. Μπράβο, έτσι, έτσι πρέπει. Έτσι, έτσι. Θέλει επιμονή και πείσμα. Πιο εδώ, μπράβο. Και μου κάνει. Ένα, δύο. Παπ, παπ. Οπ. Βιαστήσει το άλλο που χέρι που είναι. Το άλλο χέρι που είναι. Εδώ. Μπράβο. Εδώ. Αλλάζω πόδια. Χαπ. Και κλώτσες. Πολύ ωραία. Και αφού έχουν ψυχηθεί λίγο με τον αέρα, πάμε να βρούμε στόχο. Πάντα ο στόχος είναι πιο εύκολος. Όταν έχω στόχο να χτυπήσω, δηλαδή, το κάνω πιο εύκολα. Και το βλέπω. Και είναι βασικά ο σάκος από τη φάση ή κάποιοι στόχοι που θα κρατήσω εγώ. Αυτό μου σταματάει και το πόδι και το χέρι και το γυρνάει πίσω. Ενώ στον αέρα πρέπει να το στείλω και να το επαναφέρω εγώ. Και αυτή, ναι, είναι η δυσκολία μου. Μπράβο. Να διατήσω και ισορροπία, να βρω και το στόχο που υποτιθέμενα έχω βάλει, όλα αυτά. Δάσκαλε, πόσο βαρύ είναι ο στόχος μας? Θα γυρίσει μόνο το πόδι ή θα φύγω ολόκληρο πίσω? Ήταν πολύ ωραίο. Έκανα κάτι ελαστικού στόχου να σου πετάνε το πόδι πίσω, μην κουράζει και πολύ.
τρομερό κομμάτι στην προπόνηση, πολύ περισσότερο σε αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό, αλλά σαφώς βοηθάει και ακόμα και τον αρχάριο η επαφή με τους στόχους που του κάνει ο προπονητής του. Είναι μεγάλο μάθημα για μένα. Και επειδή εγώ πυγμαχία έμαθα σε στόχους ενός έμπειρου προπονητή του Συλλόγου του Παναθηναϊκού στην Αθήνα, του Άγγελου του Χαρίση, από εκεί έμαθα και εγώ να κάνω αυτούς τους αθλητές μου και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο μάθημα. Πολύ μεγάλο μάθημα οι στόχοι. Μπράβο. Διαγώνια χτυπάμε εδώ πάντα, άρα το μπροστινό μας χέρι χτυπάει σε αυτό το στόχο και το πίσω χέρι στο αντίστοιχο. Εγώ για να σε βοηθήσω κάθομαι στη δικιά σου γκάρτ. Θέλω να μου δώσεις τον άσο που κάναμε πριν. Αλλά αν σταθώ εδώ, δεν με φτάνεις. Όχι, πρέπει να σκύψεις. Το σκύψιμο απαγορεύεται. Όχι σαν φάουλ, είναι λάθος. Είναι λάθος σαν κίνηση. Τι κάνω? Κάνω μια προβολή με το μπροστινό μου πόδι. Χαπ, και έτσι φτάνω τον αντίπαλό μου. Και όχι το φτάνω μόνο. Ρίχνω βάρος από το σώμα μου πάνω στο χτύπημα. Γιατί όπως είπαμε, το χέρι από μόνο του έχει μια δύναμη α. Δεν. Α συν πολύ συν πολύ συν είναι το σώμα μου. Οπότε και το φτάνω και το χτύπημα μου πιο δυνατό. Μέσα βέβαια σφίγγω το χέρι μου λίγο, τον καρπό μου έτσι ζωηρά. Ένα. Πολύ ωραία. Συγχρόνως θα στρίβω το χτύπημά μου. Το χέρι μου θα έρθει εδώ να χτυπήσει το στόχο. Ναι. Όπου και θα γυρίσει πάλι στην κάθε θέση. Πάμε. Πατάω και με τα δύο καλά. Και πάμε τον άσο. Ένα. Μπούμ. Πολύ ωραία. Ένα. Απ. Πολύ ωραία. Καλό βήμα. Δύο. Απ. Προσπάθησε να συγχωνήσεις χέρι και πόδι μαζί. Χέρι και πόδι. Ένα. Απ. Πολύ ωραία. Μία ακόμα. Ένα. Απ. Πολύ ωραία. Και εκείνο θα στρίψει όμως το χέρι. Δεν θα χτυπήσει έτσι κάθετα. Σφιγμένη και καρπή. Έτσι. Μπράβο. Μπράβο. Μην μου έχεις βάρος στο πίσω πόδι. Και θα είσαι γύρισε εδώ. Όχι, 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 όχι. 50-50. 50-50. Τελείως ζύγισμα. Έτσι, μπράβο. 1-2. Πολύ καλό. Η θέση μου πάλι. 1-2. Οπ, κάθομαι έτσι και τον κοιτάω ανάμεσα τα γάντια. 1-2. Πολύ ωραία. Σταθερή. Φτάνω αρκετά κοντά, οπότε δεν έχεις λόγο καθόλου ούτε να σκύψεις τίποτα. Στρίβεις μόνο. Και στρίβει πολύ καλά στα δάχτυλα το πίσω πόδι. Πολύ σημαντικό. Ένα ακόμα. Πολύ ωραία. Πάμε, Βίκη, να κάνουμε την άσκηση που κάναμε πριν. Πρέπει να σκέτω τον άσο. Απ. Σκέτω το διάρρη μου το καλό. Έτσι. 1-2. Και να δω τώρα πόσο καλή είσαι. Άσο, 2, άσο. 3 χτυπήματα. 1-2-1. Που η ένταση είναι ανωδική. Και το τελευταίο είναι το δυνατό. Και όχι το δυνατό μας χέρι. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Είναι η έντασή μου. Πάμε το δω λίγο. 1. Πολύ ωραία. 1. Μια δω πιο σωστό το τελευταίο χτύπημα, να είναι πιο ίσιο. Γίνεται περισσότερο φάτσα σε μένα. Μπράβο, έτσι, πιο κάτω το ελέγχεις έτσι, μπράβο, μικρά στριψίματα. 1. Παμ, παμ, παμ. Πολύ ωραία. Χαλαρώνουμε κίνηση λίγο έτσι. Και θέλω όταν παίρνουμε μια θέση, μια γκάρ, πάντα τον αντίπαλό μας δεν έχουμε σε αυτό το σημείο. Εκεί. Ναι, άρα άμα στύψω εγώ, θα στύψεις κι εσύ. Έτσι, έτσι θα στύψεις, μπράβο, μπράβο, δεν θα κάτσεις να έρθουμε έτσι, φάτσα απέναντι ποτέ. Πάμε κάρτα εδώ. Για να μου κλωτσίσεις λίγο την κλωτσιά που κάναμε εδώ, θα προσπαθήσεις τα δάχτυλά σου να περάσουν το στόχο. Άρα ο στόχος θα βρει κάπου στο κουτουπιέ εδώ. Προσεκτικά. Πάμε. Στρίβω το σώμα όλο. Με το πίσω, ναι, φυσικά. 1. Πολύ ωραία. Μία ακόμα. 2. Σωστά. Δεν πονάει. Μπράβο. Και λίγο καράμι άμα θα βρει το σημείο αυτό. Είναι πολύ πιο δυνατή κλωτσιά και ιδίως όταν δεν τεντώνω πάνω στο στόχο. Φτάνει το πόδι μου και είναι ακόμα λυγισμένο. Είναι πολύ δυνατό. 1. Πολύ ωραία. Θα μου αλλάξεις πόδια, θα μου κάνεις και αυτό τώρα. Θα μου αλλάξεις πόδια για να κλωτσίσεις το μπροστινό σου πόδι. Που δεν έχει δύναμη. Χαλαρά. 1. Μπράβο. Άρα κάνω άλμα για να αλλάξω πόδια. Αυτό το κορπάκι. Για να το δω. 1. Τέλεια. Πολύ ωραία. Θα μου στύψεις και λίγο τη λεκάνη όμως, να μην φανεί σαν μπροστινή κλωτσιά, να φανεί σαν πλάγια κλωτσιά. Μπράβο. Πάμε εδώ, έτσι. Τέλεια. Μια ακόμα να δω σταθερή. 1. Όμορφα, πάμε να δω. Θα δέσουμε χέρια πόδια τώρα. Άρα, με βήμα για να με φτάσει, γιατί δεν με φτάνει αλλιώς, επανέρχεσαι στη θέση σου και δίνει το πίσω πόδι. Αργά. Με βήμα τον άσο. Με βήμα, μπράβο για να με φτάσει. 1. Επιστρέφεις και κουτσάς στο πίσω πόδι.
Πολύ ωραία. Ένα. Δύο. Πολύ ωραία. Έτσι, το πόδι να κολλήσει πάνω, να σταματήσει πάνω στο στόχο. Και όχι να πει τον πέτυχα και φεύγω πίσω. Να κολλήσει πάνω στο στόχο το πόδι μου. Ένα. Μπούμ. Έτσι. Δύο. Χαλαρώνω. Προσπαθούμε όσο μπορούμε όταν κλωτσάω το κάτω μου πόδι να μην σηκώνουμε λίγο στον αέρα. Γιατί πάντα η δύναμη και στα χέρια και στα πόδια έχει να κάνει με το πόσο γερά πατάω κάτω. Είναι πολύ σημαντικό. Εσύ μια πολύ καλή μαθητρία. Δηλαδή, έχω εκπλαγεί έτσι πόσο καλή είσαι. Και ξεκινάμε τον αγώνα μας. Ξέρεις, ένας πολύ καλός αθλητής, όταν βλέπουμε ότι είναι ταλέντο, το τεστάρει ο δάσκαλος. Οπότε πάμε να δείξουμε, Βίκυ, τι έχουμε μάθει. Πρακτικά πια. Ξεκινάει ο αγώνας. Ερχόμαστε κοντά. Φιλικά πάντα χτυπάμε τα γάντια και υποσχόμαστε σκληρή μάχη, η οποία να ξέρεις πάντα. Σε οποιοδήποτε αγώνα που ακολουθήσεις ποτέ, 99% αν δεν έχουν πια διαφορές οι δυο τους, που σπάνια να γνωρίζουν ότι έχουν διαφορές, όσο πιο σκληρός είναι ένας αγώνας, όσο περισσότερο ξύλο πέφτει, να το πούμε λαϊκά. Μα τόσο χτυπηθούν, τόσο πιο σφιχταγκαλιασμένοι φεύγουν οι αθλητές. Και αυτό που θέλω να το περάσω πάντα. Έχουμε κοινό σκοπό. Γι' αυτό αγκαλιαζόμαστε όπως οποιαδήποτε ομάδα οι συμπαίκτες της, έτσι και εμείς αγκαλιαζόμαστε. Έχουμε κοινό σκοπό πιο την νίκη. Είναι εις βάρος του ειδικού μου, δεν έχει σημασία όμως, σκοπός είναι ίδιος. Όταν ένας αγώνας τελειώνει με ελαφριά χτυπήματα, χαλάρα και τίποτα, χτυπάνε τα γάντια έτσι και γίνανε και φεύγουν. Όταν πέφτει ξύλο, αγκαλιάζονται, σηκώνει ένας το χέρι του αλουνού. Υπάρχει ένας σεβασμός και μια εκτίμηση πολύ στον αγώνα αυτό το σκληρό. Ωραία. Εμείς θα χτυπήσουμε απλά τα γάντια γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε σκληρό αγώνα. Πάμε λίγο για να δω το αδυνάμινά μας έτσι, μπράβο. Και το ποστινό μας χέρι που δεν είναι το καλό μας. Hop, απασχολούμε αντίπαλο. Τι κάνει εκείνο. Πάμε εσύ τον άσο σε μένα. Εσύ χτυπάς να με σημαδεύσεις. Ένα, δύο. Μπράβο, μην χτυπάς ψηλά. Σημάδευε εδώ. Δεν είμαι σκουτός. Δεν θα κάτσω να χτυπάω, μη στεναχωριέσαι. Πάμε. Ένα, δύο. Ζωηρά, πολύ ωραία. Ένα, δύο. Έτσι. Και ένα, δύο, ένα τώρα. Hop. Πολύ ωραία. Για να δω την άμυνά σου. Έτσι βάζω. Ένα. Πολύ ωραία. Ένα, δύο εγώ. Πα, πολύ ωραία. Μπράβο, και ένας εδώ. Ένα, ένα, δύο. Τι αχτήματα. Άσο, άσο, δύο. Άσο, άσο, δύο καλό. Όπως την προηγούμενη φορά. Το ένα έχει το άλλο φεύγει. Δεν θέλω να τελειώσω το ένα και να ξεκινήσω το άλλο. Θέλω παμ, τα αχτήματα. Πάμε ένα, δύο. Τώρα, ένα, δύο. Έτσι πάμε. Ζωήρα, ζωήρα, ζωήρα. Ένα, δύο. Και λίγο βηματάκι μάλλον αυτό που λέγαμε πριν για να καταλάβω ότι ο άσος είναι επικίνδυνος. Ναι. Ένα, δύο. Έτσι, μπράβο, Ζωηρά. Μια ακόμα ένα, δύο. Ωραία, και αμέσως η άμυνά μου έτοιμη, 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 έτοιμη η άμυνά μου. Έβαλα ψεύτερο που δεν τα ξέρεις, ναι, αυτό. Πάμε να δω. Βέβαια, δεν θα ρισκάρω να κλωτσίσουμε τώρα, γιατί φοράμε προστατευτικά. Αλλά εσύ όμως θα μου κάνεις κλωτσιά και θα βάλω εγώ τα γάντια μου σαν άμυνα. Τι θα μου κάνεις, ότι κάναμε στο στόχο. Άσο, μαζεύω το πίσω μου πόδι το καλό. Okay. Πάμε, και εγώ είμαι έτοιμος να καλυφθώ. Ξέρω, ξέρω, ξέρω. Πάμε, πάμε. Πάμε. Ένα. Βήμα, βήμα. Με το μπροστά. Μπαμ. Απ. Ωραία. Να επιστρέψω λίγο όμως, θα είναι πιο καλά μετά το βήμα. Πάμε εδώ. Ένα. Απ. Να επιστρέψω μετά το βήμα. Ένα. Να δω πίσω για να έχω καλή απόσταση. Γιατί το πόδι είναι πιο μακριά από το χέρι μου. Άρα θέλω λίγο περισσότερο απόσταση. Πάμε ακόμη, ακόμα εδώ, να σε δω. Πάμε ένα. Απ. Βήμα. Μπαμ. Μαζεύω. Παπ, πολύ ωραία. Για να δω μια ακόμα τελευταία. Με βήμα. Παπ, έτσι πάω. Παπ, πολύ ωραία. Οπ, δύο χέρια. Μπράβο. Και όσο πιο κοντά μου είναι τα χέρια, τόσο πιο ασφαλής είναι η άμυνα. Σηκώνοντας και τους ώμους, είμαι έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Εκεί. Αυτό είναι πιο καλό. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Το μακρινό είναι ευαίσθητο. Παπ, εσύ χτυπάς. Ένα, δύο, ένα. Γρήγορα. Άσο, δύο, άσο. Τα χέρια σου που είναι, να γύρω στην άμυνα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Και όταν δεν υπάρχει διαιτητής, που είναι απαραίτητος σε έναν αγώνα, αυτός ορίζει τους κανονισμούς, το να, πότε θα παίξουν, πότε θα σταματήσουν και όλα αυτά. Και αν δεν υπάρχει νικητής, υποτικά σηκώνει το χέρι ο αντίπαλος τον αντίπαλο.
Έτσι. Και τελειώνουμε. Ευχαριστώ. Βίκυ μου, πήραμε μια πρώτη γεύση, πολύ γενική, πολύ γρήγορη, αλλά κάπως έτσι ξεκινάει ένας καινούριος αθλητής. Κάπως έτσι ξεκινάμε όλοι εμείς. Μιλάμε ότι έξω ο καιρός ενισχύει αυτό που λέγαμε. Να μπαίνεις στο γυμναστήριο και να μην βγαίνεις. Να μην βγεις με τίποτα και μάλιστα σε αυτό το γυμναστήριο μας αφήνει υπέροχη. Είμαστε πολύ τυχεροί. Υπέροχη θέα. Με αυτή τη θέα μας είναι τυχεροί. Και εκεί βάλαμε το ρίγκ εδώ. Οπότε εκεί που λίγο ξεσαγχώνεσαι, κουράζεσαι, να κοιτάς λίγο έξω και να παίρνεις κουράγιο. Και αυτό το βάλαμε εδώ. Άλλο, ότι κάτι ονειροπόλησε και εμένα, την τρώνε κι άλλα στις Μπράβο, γυναίκα. Μα μόλις βγει απέναντι ο άλλος και έχει το πρώτο χτύπημα, δεν σε αφήνει δευτερόλεπτο να χαλαρώσει. Σίγουρα, σίγουρα, δεν χαλαρώνει λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Τέλειο. Ευχαριστώ και εγώ. Τώρα μένει σε εσά να έρθει να κάνει το δοκιμαστικό αυτό μάθημα και από εκεί και ύστερα να δώσετε το τελειωτικό χτύπημα στην Ανία. Καλό βράδυ, καλά να περνάτε.